Η συντριπτική πλειοψηφία του Παγκύπριου Πολιτικού και Καταστατικού Συνεδρίου της ΕΔΕΚ ενέκρινε την πολιτική εισήγηση του Προέδρου του Κινήματος ότι το κόμμα δεν αποδέχεται ως μορφή λύσης του Κυπριακού τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Υπέρ της πρότασης στάχθηκε όλη η ηγεσία της ΕΔΕΚ, περιλαμβανομένου και του Γιώργου Βαρνάβα, ενώ υπήρξαν εξιαποχές. Ο τέος Πρόεδρος του Κινήματος Γιαννάκης Ομήρου και οι βουλευτές Φιδίας Σαρίκας και Νίκος Νικολαίδης δεν παρέστησαν, με τον τελευταίο να βρίσκεται σε κοινοβουλευτική αποστολή στο εξωτερικό. Έντονος ήταν στην ομιλία του Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος, ο οποίος από το βήμα του συνεδρίου άσκησε κριτική σε ηγετικά στελέχη του κινήματος που παραποιούν, κατά την έκφρασή του, με δημόσιες τοποθετήσεις τους, κομματικές αποφάσεις. Θέλω κατά τρόπο σαφή να ξεκαθαρίσω ότι δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή από τούτε και στο εξής καμία δημόσια παραποίηση απόφασης του κόμματος για να δικαιολογηθούν προσωπικές στρατηγικές. Η σιωπή την οποία τηρούμε να μην εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Ο Μαρίνος Σιζόπουλος έκανε ειδική αναφορά και στην απόφαση του κινήματος τον Νοέμβριο να αναστείλει τη συμμετοχή του στις συναντήσεις με τουρκοκυπριακά κόμματα, αναφέροντας πως κάποιοι παραποίησαν τα γεγονότα με στόχο να πληγεί η ΕΔΕΚ. Κάποιοι έχουν ανησυχήσει γιατί οι καθαρές αποφάσεις της, τόσο για το πλαίσιο αφαιρεγκιότητας όσο και για τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, βρήκαν σημαντική ανταπόκριση στον λαό. Θα υπενθυμίσω ότι το κόμμα ανέστειλε τη συμμετοχή του στις συναντήσεις τον περασμένο Νοέμβριο με αφορμή την παράνομη εισβολή του Παρπαρός στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο μεταξύ, οι σύνεδροι ενέκριναν την πρόταση για περιορισμό των θητείων των μελών της ΕΔΕΚ, τόσο σε κομματικά όσο και πολιτικά αξιώματα. Ξανά, ποιοι ψηφίσουν υπέρ του περιορισμού των θητείων να γίνει καταμέτρηση? Μετά και από αυτή την απόφαση, τα μέλη της ΕΔΕΚ θα έχουν δικαίωμα διεκδίκησης του ίδιου πολιτιακού αξιώματος μόνο για 2 θητείες, ενώ θα δικαιούνται άλλες 2 σε άλλο πολιτιακό αξίωμα.